Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος είναι κοντά μας. Κύριε Κερίδη, καλησπέρα. Σας βλέπω χαμογελάτε. Μια μεγάλη επιτυχία. Και πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα τέσσερα σημεία που κάνουν τη θέση της Ελλάδας πιο σημαντική. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έτσι είναι που το λέτε. Είναι μια ιστορική μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη νίκη της ελληνικής διπλωματίας. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Νίκο Δένδια και συνολικά στην κυβέρνηση. Αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι πρώτον αναγνωρίζει και κατοχυρώνει το κυριαρχικό μας δικαίωμα σε θαλάσσιο χώρο μεγάλης έκτασης, νοτίως της Κρήτης και της Δωδεκανήσου. Επεκτείνει τον εθνικό χώρο, δηλαδή ένα. Καταργεί εν τη πράγμαση, ακυρώνει το τουρκολιβικό, το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Βλέπετε τη διακεκομένη γραμμή εκεί που ενώνονται η τουρκική με τη λιβική ΑΟΣ, υποτίθεται σύμφωνα με το σύμφωνο αυτό. Το τέμνει και το καταργεί. Δύο. Τρία. Κινείται εντός του διεθνούς δικαίου απολύτως, το αναβαθμίζει, το ενισχύει, στέλνει το μήνυμα ότι με βάση το διεθνές δίκαιο πρέπει και μπορούμε να κινηθούμε στην Ανατολική Μεσόγειο και χωρίς έτσι τις παράνομες τυχοδιεκτικές ενέργειες που είχαμε δει στο παρελθόν. Τέταρτον, αναγνωρίζει την επίρρεια των νησιών της Κρήτης με θαλάσσια δικαιώματα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και των υπόλοιπων νησιών μας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η θέση του διεθνούς δικαίου, η θέση της Ελλάδος εδώ και χρόνια. Και πέμπτον, ενισχύει τις σχέσεις μας με την μεγαλύτερη αραβική χώρα, την Αίγυπτο, η οποία παίρνει σαφή θέση και στη διαφορά μας που έχουμε με την Τουρκία, υπογράφοντας αυτή την ιστορική συμφωνία. Μάλιστα την ώρα που δεν έχει καν ακόμα πρωτοκολληθεί χάρη στις ελληνικές ενέργειες κατεξοχήν το τουρκολιβικό στον ΟΗΕ. Δεν έχει πρωτοκολληθεί. Άρα προλαβαίνουμε ακόμα και την πρωτοκόλληση αυτού του παράνομου συμφώνου και το κάνουμε έτσι πολύ πετυχημένα, πολύ αποτελεσματικά μέσα στον Αύγουστο. Επιστρέφω σε λίγο σε εσάς, κύριε Κερίδη. Αφού περάσουμε στο επόμενο θέμα, συμφωνία ή προσφυγή στη Χάγη είναι το μήνυμα που στέλνει στον Ερντογάν ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών αποτελεί τη μοναδική εκκρεμότητα μεταξύ των δύο χωρών. Συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλιώς παραπομπή της υπόθεσης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προτείνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στην Άγκυρα και στον πρόεδρο Ερντογάν ο Πρωθυπουργός. I've also been very honest, Nick, in telling the Turks and the global community, look, if we cannot agree, let's go to court. Let's go to the Hague. Agree that this is the one difference we have. You know, set the parameters, agree on what we have agreed, agree on what we disagree, and we will respect the decision of the court because we respect international law. Το θερμόμετρο χτυπά κόκκινο, καθώς τα διπλωματικά γραφεία Μητσοτάκη και Ερντογάν βρίσκονται σε απευθείας επικοινωνία με στόχο την εκκίνηση διερευνητικών επαφών εντός του Αυγούστου. Απαράβατος όρος για την Ελλάδα η Τουρκία να απέχει από απειλές και προκλήσεις. To send a very clear signal to Turkey. We will see if we're able to restart exploratory talks. If we do, it will be a good indication regarding our bilateral relationship. It doesn't mean, however, that the problems are immediately going to go are going to disappear. We've proven that we don't respond well to pressure. We will react. We have the capacity to react, the ability, the willingness, the national unity in Greece. Για να υπάρχει ένας διάλογος που θα προχωρήσει, πρέπει να υπάρχει και σχέση εμπιστοσύνης. Εγώ θεωρώ ότι πρόγνεται η Τουρκία, έχει ανάγκη για πολλά ζητήματα, γιατί νομίζω η Τουρκία έχει υπερεκτιμήσει τις ικανότητές της. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο έκτακτης συνόδου κορυφής για την Τουρκία στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο τραπέζι και οι κυρώσεις. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση για διάλογο πακέτο όπως ζητάει η Τουρκία εδώ και δεκαετίες. Δεν τίθεται ζήτημα αναθεώρησης της συνθήκης της Λοζάνης. Οι πρόσφατες αμφιλεγόμενες διατυπώσεις του Πρωθυπουργού αφήνουν περιθώρια για επικίνδυνες ερμηνείες. Η προσφυγή στη Χάγη, υπ' αυτές τις συνθήκες, είναι αδιανόητη και ανοίγει κερκόπορτα στο σύνολο της εθνικής μας κυριαρχίας. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κερίδη και πάμε να δούμε ποια, κατά τη γνώμη σας, θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας μετά τη σημερινή υπογραφή αυτής της ιστορικής συμφωνίας. Η Τουρκία δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη σήμερα.
Να θυμίσουμε ότι ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει με την Αίγυπτο το 2013 με το φιλότουρκο τότε το καθεστώς των αδελφών μουσουλμάνων, οι οποίοι ανετράπησαν από τον Αλσίση, διεκόπησαν τότε οι διαπραγματεύσεις, έκτοτε ότι η Τουρκία επέμενε να προσπαθεί να δελεάσει την Αίγυπτο, προσφέροντάς της 30 και 40% περισσότερο θαλάσσιο χώρο από ότι η ελληνοαιγυπτιακή τωρινή συμφωνία, σε βάρος βεβαίως των ελληνικών κυριαρχικών συμφερόντων. Με ξένα κόλληβα δηλαδή, η Τουρκία επιχειρούσε να τα βρει με τους Αιγύπτιους σε βάρος της Ελλάδας. Οι Αιγύπτιοι, ωστόσο, του Αλσίση, επέμειναν στο διεθνές δίκαιο, προσέγγισαν την ελληνική πλευρά και επανεκκινήθηκαν οι διαπραγματεύσεις, ιδίως μετά την υπογραφή του τουρκολιβικού. Κατά συνέπεια, αυτή η προσπάθεια της Τουρκίας βρήκε τείχο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στέλνει ένα μήνυμα ότι στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούμε και πρέπει να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο, το οποίο προβλέπει την επίρρεια, τα δικαιώματα των νησιών. Αυτό που παραδοσιακά αμφισβητεί η Τουρκία και το κάνει και με το τουρκολιβικό. Και βάζει ένα πλαίσιο, αν θέλετε, της ελληνοτουρκικής συζήτησης, η οποία είναι στα σκαριά. Να πούμε και θα πολύ απλά, ξεκινήσει. Κύριε Κερίδη, τι σημαίνει επίρρεια των νησιών. Σημαίνει ότι τα νησιά, η Κρήτη, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά έχουν πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα σε υφαλοκρηπίδα. Έτσι. Και σε ΑΟΣ. Αυτό είναι, αυτό δεν δεχόταν η Τουρκία και αυτό έρχεται τώρα και η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία να αναγνωρίσει και να στείλει το μήνυμα. Και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η Τουρκία βρίσκεται αυτή τη στιγμή μετά την Ελληνοϊταλική, την Ελληνοαιγυπτιακή, την αναπάσα στιγμή Ελληνοκυπριακή μόνος ταραξίας. Και πρέπει να καταλάβει ότι μόνο μέσα από μια συμφωνία με την Ελλάδα, στη βάση του διεθνούς δικαίου, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επίλυση του ζητήματος της ΑΟΣ. Και το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πανίσχυρο. Εάν δεν καταφέρουμε να τα βρούμε, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο και επιβάλλει, υπάρχει πάντοτε η διεθνής διαιτησία στη βάση του διεθνούς δικαίου. Είναι κάτι που το ακούν Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, όλοι. Στον κόσμο. Η Τουρκία είναι που δεν θέλει τη Χάγη. Εμείς είχαμε πάει και το 76. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε και να μην το χαρίζουμε στον Ερντογάν. Είναι ένα ισχυρό επιχείρημα που φέρνει την Τουρκία σε δύσκολη θέση, στη γωνία απολογούμενη, όπως πρέπει να είναι. Η σημερινή λοιπόν η ιστορική συμφωνία, κύριε Κερίδη, ισχυροποιεί τη θέση της χώρας μας και στα διεθνή φόρα και βεβαίως και σε αυτή τη φάση της συζήτησης, του διαλόγου των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία. Απολύτως. Μέχρι πρόσφατα, κύριε Νικόλτσου, η Τουρκία έλεγε, κοιτάξτε, δεν φταίω εγώ, η Ελλάδα φταίει που δεν έχει υπογράψει με καμία όμορφη χώρα συμφωνία ΑΟΣ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφαιρεί αυτό το επιχείρημα από τη φαρέτρα της Τουρκίας. Υπέγραψε με την Ιταλία, υπογράφει τώρα με την Αίγυπτο και θέλει να υπογράψει μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις πρόμνοιες του διεθνούς δικαίου, και με την Τουρκία. Εμείς προσερχόμαστε στο διάλογο αυτό καλή την πίστη και λέμε ότι εάν δεν καταφέρουμε, υπάρχει πάντοτε και η διεθνής διαιτησία. Είναι κάτι πραγματικά που φέρνει τον τουρκικό τυχοδιοκτισμό σε αδιέξοδο και τον αποκαλύπτει για αυτό που πραγματικά είναι στα μάτια ολονών. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Ευρώποι και οι Αμερικάνοι που λένε ότι τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα, έχουν επίρρεια, όλα τα σχετικά, τάσσονται τουλάχιστον στο επίπεδο το διπλωματικό με την ελληνική πλευρά. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να βάλει σε σκέψη τον Ερντογάν. Η σημερινή απόφαση πόσο θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσει και την κατάσταση στη Λιβύη, πόσο μπορεί να επιταχύνει τις εξελίξεις στη Λιβύη? Κοιτάξτε, στη Λιβύη έχουμε μια σύγκρουση η οποία ενδέχεται να κλιμακωθεί γύρω από την Σύρτη μεταξύ Τούρκων και Αράβων, γιατί είναι η Αιγύπτη, είναι η Σαουδική Αραβία, ούτω καθεξής. Και βλέπετε ότι έχουμε ζητήματα και στο Λίβανο και συνολικά στον αραβικό κόσμο, γι' αυτό και λέμε ότι η Ευρώπη πρέπει πάντοτε να είναι εκεί παρούσα. Δημιουργεί ζήτημα στην κυβέρνηση Σαράτ, η οποία υπέγραψε αυτή τη Λεόντιο συμφωνία και την αποκαλύπτει στα μάτια της διεθνούς κοινότητας για το έκνομο της ενέργειας που έκανε. Δηλαδή, προκειμένου να πάρει στρατιωτική βοήθεια από τους Τούρκους για να διασωθεί από την επίθεση Χαφτάρ, υπέγραψε κάτι το οποίο δεν της ανήκε. Δεν της ανήκε αυτός ο χώρος. Λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω να βάλετε μία άνω τελεία, κύριε Κερίδη. Μείνετε μαζί μας. Θέλω να πάμε μαζί στη Σοφία Κωστίδη και να δούμε την πρώτη αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σοφία, ποια είναι?
ότι δεν ισχύει αυτή η συμφωνία για την Τουρκία και αυτή η αντίληψή μας θα τεθεί στο πεδίο και στο τραπέζι, λέει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Το πεδίο οριοθέτησης βρίσκεται μέσα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, την οποία έχει δηλώσει στον ΟΗΕ η Τουρκία. Προσπαθούν, λέει, να καταπατήσουν και τα δικαιώματα της Λιβύης. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε αυτό το σημείο, σε αυτό το πεδίο, οποιαδήποτε δραστηριότητα και θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα της. Συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα της χώρας μας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σοφία, σε ευχαριστώ. Κύριε Κερίδη, ήταν η πρώτη αντίδραση από την Τουρκία. Άκυρη, λέει, η συμφωνία η σημερινή. Δείχνει τον εκνευρισμό και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η τουρκική προσπάθεια. Να θυμίσουμε, επαναλαμβάνω, ότι το τουρκολιβικό δεν έχει καν πρωτοκολληθεί προς το παρόν στον ΟΗΕ, χάρη στην αντίδραση και της ελληνικής διπλωματίας. Έχουμε την ελληνοκυπριακή και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τα εργαλεία του διεθνούς δικαίου για την επίλυση της διαφοράς. Εάν δεν τα καταφέρουμε με τη συζήτηση, ας πάμε στη Χάγη να δούμε ποιος έχει δίκιο. Εμείς το προσπαθήσαμε το 1976. Η Τουρκία κρύβεται, η Τουρκία επιχειρεί εκ νόμος να επιβάλλει τετελεσμένα, δεν θα το πετύχει, έχει απέναντί της τη διεθνή κοινότητα, τη διεθνή νομιμότητα, τους Ευρωπαίους και υπάρχει βεβαίως πάντοτε η δαμόκλειο σπάθη των κυρώσεων. Γι' αυτό εμείς στέλνουμε το μήνυμα. Θεωρείτε ότι μετά τη σημερινή συμφωνία και το γεγονός ότι κάναμε έτσι, δείξαμε πόσο σημαντικοί, αν θέλετε, παίκτες είμαστε στη διεθνή σκακέρα και το θέμα των κυρώσεων μπορεί να έρθει πιο γρήγορα? Θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Εμείς κρατάμε και το καρότο και το μαστίγιο. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την Τουρκία και οικονομικά για το προσφυγικό και στην εμβάθυνση της Θεσσαλονικής Ένωσης και στην άρση της υποχρέωσης βίζας των Τούρκων πολιτών. Εμείς, η Ελλάδα, ήταν η χώρα η οποία προώθησε το περισσότερο την ευρωτουρκική προσέγγιση τα προηγούμενα 20 χρόνια. Εμείς έχουμε την καλή πίστη και έχουμε αποδείξει αυτό την έξοδο την καλή μαρτυρία προς όλες τις κατευθύνσεις. Κανείς δεν μπορεί να μας το αμφισβητήσει αυτό, αλλά η προϋπόθεση απαραίτητη είναι η Τουρκία να είναι καλός ευρωπαϊκός γείτονας, στο βαθμό που παρανομεί, στον βαθμό που παραβιάζει και επεκτείνει τον, έτσι, έχει αυτή την τυχοδιοκτική συμπεριφορά, τότε υπάρχει το μαστίγιο, όχι το καρότο, το μαστίγιο των αυστηρών οικονομικών κυρώσεων σε μια Τουρκία που έχει τεράστια οικονομικά ζητήματα, με μια τουρκική λίρα η οποία είναι πάρα πολύ ευάλωτη και είναι κάτι το οποίο μετράει πάρα πολύ καλά ο Ερντογάν, όπως απέδειξε με την αναδίπλωση που έκανε πριν από 10 μέρες. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα στον Α. Δείτε και τις υπόλοιπες αντιδράσεις. Θα δούμε τώρα τις διεθνείς αντιδράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.